Και ενώ περιμένουμε για το ρίξ το Ηλία νούμερο 2, να δείξω και κάποια πλανάκια μέσα από το γήπεδο. Λοιπόν, στην κεντρική εξέδρα που κάνουν τις σουίτες υπάρχει αρκετός κόσμος επάνω και γίνεται ένας ψιλοχαμός. Εδώ στο πυλώνα κάτω γίνονται κάποιες εργασίες και από ό,τι λέγεται εδώ πέρα ο guest γερανός, ο Πασχάλης, γεια σου Πασχάλη, λοιπόν, θα σηκώσει το κομμάτι γερανού που υπάρχει εδώ πέρα στην γέφυρας, ναι, σωστό και αυτό. Αλλά γέφυρα, κομμάτι από γερανό είναι. Στην 21 δεν βλέπω να γίνεται τίποτα. Αντιθέτως στην κεντρική εξέδρα πάνω έχουν στήσει τα ξύλα εκεί πέρα και προχωράνε τα καλουπώματα ώστε να προχωρήσουν. Μια χαρά. Λοιπόν, πολλά σίδερα και παρασίδερα εκεί πέρα. Στο βάθος η μπουλντόζα ρίχνει χώμα πολύ για να φύγει, όπως κάθε μέρα άλλωστε, έτσι. Και στο βάθος, σε αυτό το βάθος εδώ, υπάρχει μια πρέσα και δεν ξέρω που θα ρίξει, θα το δούμε μετά. Λοιπόν, αυτά σαν μια πρώτη σύνοψη και τα υπόλοιπα θα τα δούμε μετά. Προχωράμε. Το κομμάτι του γερανού που σας έλεγα πριν μεταφέρεται μακριά, είναι το δεύτερο κομμάτι κατά σειρά, έτσι. Αυτά τα δούμε μετά στο επόμενο βίντεο. Τώρα το θέμα μας είναι το ρίξ το Ηλία. Πάμε. Το φυσικά το νούμερο 2, να μην τα ξεχνάμε αυτά, έτσι, για πάμε γερά. Λοιπόν, το ρίξ το Ηλία νούμερο 2 τελείωσε αισίως και θα ασχοληθώ και λίγο με το γήπεδο, έτσι. Εδώ βλέπω τον πυλώνα τον οποίο έδειξα και πριν. Μάλλον υπάρχουν κάποια πλάνα ότι πήραν από πάνω τα κομμάτια γερανού, δύο το σύνολο τα οποία υπήρχαν. Καλό σημάδι αυτό, γιατί προχωράμε. Λοιπόν, θα γίνει ό,τι και στον άλλο, λογικά θα φτιαχτεί ένα, μετά από τόσες ώρες εδώ πέρα λαλάει ο άνθρωπος, λοιπόν, ένα πάτωμα με πετώ το πρώτο και μετά το δεύτερο, όπως έγινε και στον άλλο από εκεί. Στην 21 βλέπω ότι ψηλεύουν εκεί τα καλούδια, καλό αυτό. Και επίσης το νέο είναι ότι θα δούμε μετά ότι έχουν φανεί πάνω και κερκιδοφόροι, έτσι. Τους μετράτε και ο καθένας σας βάζει όσους θέλει, έτσι, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, και στο βάθος η πρέσα από το πρωί την είχα εντοπίσει, την είχα δείξει ότι ρίχνει μπετό στην ψιλοκεντρική εξέδρα την καινούρια και παλιά 18. Λοιπόν, εκεί βλέπω ότι υπάρχει κάποια κινητικότητα από πορτοκαλί καπελάκιδες με σίδερα, κάνουν τα σίδερα, λογικά αυτοί θα είναι σιδεράδες, και η κεντρική εξέδρα, ψιλοκεντρική και αυτή, η καινούρια επισήμων, με τις σουίτες, η οποία όσο πάει και ανεβαίνει. Το πρωί γινόταν εντατικά δουλειές, τώρα δεν βλέπω να γίνεται κάτι. Λοιπόν, εδώ βλέπω τον δικέφαλο, παραμένει αγέροχος και προχωράω να κάνω μία περιστροφή στο γήπεδο, να δούμε και τι γίνεται. Τώρα φυσικά δεν βλέπω να γίνονται και πολλά. Το κύριο κόλπο της ημέρας ήταν το γκρέμισμα. Το ρίχτω Ηλία νούμερο 2. Εδώ είναι ό,τι απέμεινε από τον σταθμό των σκουπιδιών. Άνοιξε ο χώρος πραγματικά. Λοιπόν, προχωράω μέσα από το άλσος, εδώ άλσος, ωραία, και βλέπω ότι ακριβώς απέναντι και κοντά στην σημαία της ΑΕΚ που έχει βάλει ο κύριος Βαγενάς ρίχνουν μπετό. Θέλω να τονίσω ότι όλα αυτά που βλέπουμε εδώ πέρα, έτσι, οφείλονται στον κύριο Μελισσανίδη. Δεν το λέω συνέχεια, αλλά κάποιες στιγμές πρέπει να το λέμε και να αναγνωρίζουμε. Επίσης, ο ίδιος αγόρασε με 3.200.000 το προπονητικό κέντρο, το οποίο έκανε δωρεά στην ΑΕΚ. Έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, τώρα πώς δουλεύουν απλήρωτοι εργάτες,
Θα μας το πει κανένα έγκυρο site. Λοιπόν, τέλος πάντων, αλλά κλείνω αυτό που έλεγα λέγοντας ευχαριστούμε κύριε Μελισσανίδη για όλα αυτά που βλέπουμε, γιατί μέχρι στιγμής ό,τι είπε τα έχει κάνει. Έτσι, αυτό είναι βασικό στον άνθρωπο, να τηρεί τις υποσχέσεις του και να κάνει αυτά που λέει. Λοιπόν, για να δω εδώ, βλέπω ότι στο πάνω μέρος φαίνονται και κερκιδοφόροι. 1, 2, 3, 4, 5. Έχουμε κανένα πρόβλημα πάλι. Πιάνει και ο κάτω, 6. Ωραία. Λοιπόν, για πάμε γερά. Ωραία εικόνα. Εδώ είναι η κεντρική θύρα. Μάλλον η πλαγιοκεντρική. Βλέπω και τον Πέτρο Μάνταλο κάπου εδώ περιφέρεται. Έτσι προχωράμε. Στο βάθος βλέπω ότι έχουν σιδερώσει και λογικά περιμένει εδώ, περιμένουν να πέσει το μπετό. Παντού μπετό χρειάζεται εδώ πέρα, έτσι, και σίδερα. Και στο βάθος, το άλλο βάθος από εκεί, βλέπω μια περιφερόμενη γέφυρα. Μάλλον τη βγάζουν έξω από το γερανό. Περιφερόμενους γερανούς. Για πάμε γερά. Λοιπόν, πάνω εκεί πέρα το μπετό πέφτει πάρα πολύ, πέφτει άφθονο. Η κατασκευή εδώ ψηλώνει. Θα τη δούμε και από λίγο πιο ψηλά, αν δεν υπάρχει κόσμος επάνω. Λοιπόν, εδώ πέρα πάνω έχει πολύ σίδερο, όπως σας είπα και πριν. Στο βάθος ένα κομμάτι γερανού το βάζουν από κάτω, μάλλον. Ενώ ο κύριος Κλεφτάκης έρχεται να παρκάρει την πουλτόζα, αυτή που έκανε το ρίχτο Ηλία νούμερο 2. Ο οποίος, να πω ότι βγήκε ατσαλάκωτος μετά από τόσες ώρες δουλειά. Μπράβο, φτου φτου. Εδώ είναι τα σίδερα που σας έλεγα. Ωραία. Τρυπάτο για να δείξω τα σίδερα. Άλλο πιο καλό τρυπάτο που φαίνεται καλά το σιδέρωμα. Ωραία, και το καλούπι. Περιμένουν να πέσει μπετό. Λοιπόν, εκεί που σας έδειχνα, κάνω τώρα αυτή τη στιγμή ένα βίντεο ολοφάτο ή ψιλοεπισήμων, και στο πάνω μέρος μπορούμε να διακρίνουμε, όσο μπορεί να φανεί από το zoom που έχει το τηλέφωνό μου, τους πάνω κερκιδοφόρους. Ό,τι θέλετε μετρήστε. Πάμε. Γερά. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι το σύνολο θα είναι 16. 16 σειρές καθισμάτων, όχι κερκιδοφόροι, μην μπερδευόμαστε. Λοιπόν, γιατί γίνεται μανούρα για λάθος πράγματα. Λοιπόν, η πρέσα ρίχνει αβέρτα. Γεια σου μεγάλε αβέρτα παιχταρά. Και σήμερα έφαγα ήλιο και σκόνη μια χαρά. Ζήτω η Ελλάδα. Λοιπόν, προχωράμε. Και από εδώ φαίνεται η πρέσα η οποία ρίχνει στα καλούπια, εκεί πέρα πάνω πάνω, στην κεντρική, όλες οι δουλειές προχωράνε φουλ. Αλλά η απλήρωτη εργασία δίνει και παίρνει, το πιάσατε το πονόμενο. Και άλλο ένα τρυπάτο για να δούμε λίγο την 21 και τους κερκιδοφόρους, όσο φαίνονται. Εδώ πάνω στο χώρο που θα γίνουν δεξαμενές και κόλπα, βλέπω ότι έχουν βάλει πάρα πολλά σίδερα. Δεν ξέρω, και πολλά καλούπια. Προφανώς ετοιμάζουν κάποια κατασκευή. Ωραία. Εκεί κάτω υπάρχουν και εκεί αρκετά σίδερα. Λογικά, κάπου το χάσα. Λογικά στο βάθος θα αρχίσει κόλπο επέκτασης. Μαρίνος Ζουνίδης οργανώνει από μέσα, σε δίνει κάποιες οδηγίες στον Βασίλη Μπάρκα. Ανέστη πήγα να πω, καλά ζωγράφισέ το. Αυτή τώρα άλλα βλέπω, άλλα λέω. Λοιπόν, για πάμε γερά. Και βλέπουμε, δεν ξέρω αν θα το δούμε από κοντά, την πρέσα η οποία ρίχνει πάνω πάνω εκεί πέρα. Και προχωράμε.
Λογικά πρέπει να καλουπώνονται οι κολόνες. Τες εδώ πέρα, εκεί καλουπώνονται. Λοιπόν, ωραία, προχωράμε. Ένα λίγο πιο κοντινό πλάνο της προβοσκίδας. Τέλος, τα πλάνα την προβοσκίδα. Κάποια δουλειά γίνεται πάνω εκεί στους, στη θύρα 21. Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα τον πυλώνα. Πιο πάνω δεν βλέπω γιατί υπάρχουν εργάτες και δουλεύουν. Ωραία, μια χαρά. Προχωράμε προς τα επάνω. Γύρω γύρω υπάρχουν πάρα πολλά υλικά ως συνήθως. Και κάπου εδώ, έτσι, θα κλείσω το βίντεο αυτό, το οποίο θα δείτε τη σημερινή μέρα, και σας χρωστάω το ρίξ το ηλία νούμερο 2. Και δείχνοντας τη θύρα 21, έτσι, στην οποία έχουν φύγει τα πιο πολλά καλούπια, έτσι, εδώ βλέπω ένα ελληνική αστυνομία που είχε βάλει για να γίνει το γκρέμισμα, και original 21 εδώ πέρα. Τέλος πάντων, αυτά. Κάπου εδώ κλείνω το σημερινό βίντεο. Μπορεί να δείξω και ένα λεπτό την προβοσκίδα η οποία ρίχνει στο πάνω μέρος. Έτσι, σας έδειξα από λίγο πιο κοντά. Και σήμερα οι εργασίες είναι πάρα πολλές, αλλά είχαμε το κεντρικό θέμα, το οποίο ήταν το ρίξο ηλία. Αυτά, τα λέμε. Μια ζωή ΑΕΚ.